παρά η δικιά μας αγωνία. Εν τούτης θέλω να σας πω το εξής. Δύο πράγματα. Πρώτον, μιλήσατε για αναλώσιμους υπουργούς. Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να σας πω ότι στη δημοκρατία είμαστε όλοι αναλώσιμοι. Και είμαστε όλοι διαρκώς στην κρίση του ελληνικού λαού. Και τα αξιώματα, τα πραγματικά αξιώματα, όλοι μας τα παίρνουμε από τον ελληνικό λαό. Ή τα χάνουμε από τον ελληνικό λαό. Ή τα παίρνουμε ή τα χάνουμε από τον ελληνικό λαό. Και οι υπουργοί κρίνονται και όλοι οι θεσμικοί παράγοντες κρίνονται. Είτε αυτοί που εξελέγησαν απευθείας, είτε αυτοί που εξελέγησαν κατά επιλογή του Πρωθυπουργού. Και ο Πρωθυπουργός κρίνεται για τις επιλογές του και δεν είμαι από αυτούς τους πολιτικούς που δεν αναλαμβάνω τις ευθύνες μου. Θέλω όμως να σας πω κάτι επί της ουσίας. Είμαι ο τελευταίος που δεν θα αναγνωρίσω αυτό που μόνος μου ονομάτισα θεσμική δυσαρμονία. Εν τούτης, κύριε Πρόεδρε και κύριε και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα έχει και διαδικασίες συντεταγμένες και σύνταγμα και κανονισμό της Βουλής. Και προβλέπει δυνατότητες στο Σύνταγμα ώστε να επιληθούν τα ζητήματα αυτά είτε εντός της Βουλής είτε με την προσφυγή στη λαϊκή ετοιμιγορία. Όμως τούτη την ώρα αυτή η συζήτηση, κύριε Πρόεδρε, δεν βοηθά. Και ότι τούτη την ώρα βρισκόμαστε στο παραπέντε μιας κρίσιμης συνεδρίας στην Ευρώπη και πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε το πόσο κρίσιμο είναι να υπάρξει αποκατάσταση της οικονομικής σταθερότητας με συμφωνία. Και αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα της σημερινής συνεδρίας. Κυρίες, κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσετε περαιωμένη συζήτηση επί της αρχής.